Σταυρούλα Τσιάρα για τα επόμενα λεπτά. Περιφερειακή, αντιπεριφερειάρχης τώρα, υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με την αξιοβίωτη ανάπτυξη, με την παράταξη Καχρημάνη για να μας καταλαβαίνουν οι περισσότεροι. Κυρία Τσιάρα, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ απόψε. Χαίρομαι που σας βλέπω. Καλησπέρα σας κύριε Ντόκα, καλησπέρα στους τηλεθεατάς σας. Καλό μήνα και σε εσάς και καλό σε μήνα. Όλους. Καλό φθινόπωρο. Καλό μήνα, καλό φθινόπωρο. Χαίρομαι που σας βλέπω διπλά, γιατί είστε εδώ για να μιλήσουμε για COVID και τέτοια. Είστε εδώ για να μιλήσουμε για εκλογές. Θα πούμε και δύο λόγια, δεν θα μπορέσουμε να το αποφύγουμε. Θα πούμε και δύο λόγια για COVID, γιατί είστε ειδικοί. Όμως θα μιλήσουμε κυρίως για τις εκλογές που έχουμε μπροστά μας. Είστε αντιπεριφερειάρχης το τελευταίο διάστημα πολιτισμού νεολαίας παιδείας. Αν μου λέγατε έτσι σε χρόνους τηλεόρασης κάποια πράγματα που έχουν συντελεστεί, κάποια πράγματα που έχουν γίνει αυτό το διάστημα στην δικιά σας θητεία, τι θα μου λέγατε, κυρία Τσιάρα, σε χρόνους τηλεόρασης? Εγώ, κύριε Ντόκα, είμαι αντιπεριφερειάρχης πολύ λίγο διάστημα, έτσι, ένα μήνα περίπου, ένα μήνα και λίγες ημέρες. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πω ότι κατά τη διάρκεια όλης της προηγούμενης θητείας έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια από την περιφέρεια Ηπείρου να αναδειχθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας στους τομείς ευθύνης μου, επιτεύγματα που αφορούν τον πολιτισμό και την παιδεία. Φέτος η περιφέρεια Ηπείρου, ενώ ολόκληρο το 2023 και ιδίως το καλοκαίρι που περάσαμε, χρηματοδότησε υψηλού επίπεδου εκδηλώσεις, αθλητικές, παρουσιάσεις βιβλίων, μουσικές εκδηλώσεις, συναυλίες και κυρίως εκδηλώσεις τις οποίες διοργανώθηκαν και συμμετείχαν νέα άτομα. Mm-hmm. Αυτό είναι και το στοίχημα για μας στην περιφέρεια Ηπείρου, όχι μόνο να αναδείξουμε την περιοχή μας, όχι μόνο να αναδείξουμε στοιχεία του πολιτισμού μας, να αναδείξουμε πόσο μεγάλη δουλειά έχει γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα στη διαβίου μάθηση, στην παιδεία, πόσο κοντά θέλουμε να είμαστε στη νεολαία, αλλά και μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα η στόχη μας είναι ακριβώς αυτή. Ακόμα περισσότερο να βοηθήσουμε αυτούς τους νέους ανθρώπους να μείνουν κοντά μας, να μείνουν στον τόπο μας και να δραστηριοποιηθούν όπου ο καθένας έχει το ταλέντο του και εμείς να βοηθήσουμε να αναδειχθεί αυτό. Τώρα, κυρία Τσιάρα, εσείς είστε περιφερειακή σύμβουλος χρόνια αρκετά, είστε ξανά υποψήφια. Θέλω να ακούσω το σκεπτικό. Είστε ξανά υποψήφια. Γιατί είστε ξανά υποψήφια, γιατί με τον Αλέξανδρο Καχρημάνη ξανά? Αυτό είναι αλήθεια, κύριε Ντόκα. Εγώ είμαι για τρίτη φορά υποψήφια με την παράταξη αξιοβίωτη ανάπτυξη και τον Αλέκο Καχρημάνη. Εγώ γνωρίστηκα με τον Αλέκο Καχρημάνη τελείως τυχαία και εκτίμησα το γεγονός ότι επιθυμεί και θέλει και οι άνθρωποι που συναναστρέφεται έχουν μια αμεσότητα μαζί του. Έχουν την ευκαιρία να χτυπήσουν την πόρτα του, να του μιλήσουν, να του εκθέσουν το πρόβλημά τους και να τους βοηθήσει, αν μπορεί. Γιατί ξέρετε, κύριε Ντόκα, δεν μπορούμε σε όλα τα πράγματα να δίνουμε λύσεις, αλλά να σας πω και κάτι, οι συμπολίτες μας εκτιμούν ακριβώς αυτό το πράγμα, την επικοινωνία με λόγους αληθείας. Εμείς πρέπει να ακούσουμε το πρόβλημά τους και να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να το επιλύσουμε. Όπως σας είπα, δεν μπορούμε πάντα να επιλύουμε όλα τα προβλήματα, γιατί υπάρχουν περιορισμοί. Το Σωστά. τελευταίο χρονικό Κατανοητό. Διάστημα βιώσαμε οικονομικές κρίσεις, την κρίση του κορονοϊού, άλλες κρίσεις, τις τελευταίες μέρες της κρίσης, την κρίση με τις φωτιές και όλα αυτά. Ναι. Δεν μπορούμε πάντοτε να βρίσκουμε λύσεις, αλλά πρέπει να είμαστε κοντά στους συμπατριώτες μας. Εγώ λοιπόν είμαι σε αυτή την παράταξη, κοντά στον Αλέκο Καχρημάνη, επειδή ακριβώς θέλω και διδάσκομαι από την ηγεσία του αυτό ακριβώς, να είμαι κοντά στους συμπατριώτες μου, κοντά στους συμπολίτες μου, να ακούω, να πιάνω το σφιγμό τους, σε ιατρικούς όρους το λέω αυτό, να ακούω το πρόβλημά τους και να σκύβω με προσοχή σε αυτό που έχουν να μου πούν και πολύ δε περισσότερο σε αυτό που έχουν να μου προτείνουν.
ξέρετε, εγώ, η δουλειά μου είναι στο πανεπιστήμιο. Έχω την ευκαιρία να είμαι πολύ κοντά σε νέους ανθρώπους. Ξέρετε, οι νέοι άνθρωποι μας διδάσκουν εμάς τους παλαιότερους με τις ιδέες τους και αποτελούν η προσπάθεια να τους βοηθήσουμε ένα κίνητρο να γινόμαστε καλύτεροι και να βρίσκουμε πράγματα που θα βοηθήσουν τους ίδιους τους νέους και τον τόπο μας. Έχετε ένα ξεχωριστό ήθος και γι' αυτό ο κόσμος σας θυμά με την ψήφο. Βέβαια, είναι νέα εκλογή. Τα καταφέρατε πάρα πολύ καλά στις δύο προηγούμενες εκλογές. Είναι νέα εκλογή τώρα και τα πράγματα αρχίζουν ξανά από την αρχή. Είστε καθηγήτρια παθολογίας, ιδιαίτερα αξιόλογοι, από τους καλύτερους επιστήμονες γιατρούς που έχουμε εδώ, στα Γιάννενα. Η πολιτική δεν σας ξένησε, η ενασχόληση με την πολιτική, γιατί η πολιτική είναι ένα άγριο παιχνίδι με χτυπήματα κάτω από τη μέση, έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Υπήρξε κάποια στιγμή που είπατε δεν έκανα λάθος, δεν θα έπρεπε να ασχοληθώ αυτά τα χρόνια? Εγώ δεν ασχολούμαι με την πολιτική ως πολιτική, εγώ ασχολούμαι με την αυτοδιοίκηση. Η αυτοδιοίκηση είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ναι. Είμαστε, το λέει και το όνομά της, πρώτος και δεύτερος βαθμός. Είμαστε πολύ κοντά. Έχει και αυτή όμως χαρακτηριστικά πολιτική. Έχει ακριβώς. Χτυπημάτων κάτω από τη μέση, όλα αυτά συμβαίνουν. Έχει ακριβώς αυτά που μου λέτε, αλλά ξέρετε, πρέπει να έχουμε πολιτικό πολιτισμό. Και εγώ έτσι πορεύομαι, έτσι πορεύτηκα αυτές τις δύο προηγούμενες θητείες και έτσι σκέφτομαι να πορευτώ, αν μου κάνουν την τιμή οι συμπατριώτες μου εδώ στον νομό Ιωαννίνων να με τιμήσουν με την ψήφο τους. Δεν το μετανιώσατε δηλαδή κάποια στιγμή? Δεν είπατε γιατί ασχολήθηκα, δεν αξίζει? Όχι, δεν το μετάνιωσα. Ωραία. Δεν το μετάνιωσα γιατί ήταν μια ευκαιρία και αυτό να διδαχθώ από τους συμπατριώτες μας, να γνωρίσω την περιοχή μας καλύτερα, να γνωρίσω τα προβλήματα του κόσμου και να δω πώς μπορούμε, ακόμα και στον τομέα της υγείας και της παιδείας που εγώ δραστηριοποιούμε, να κάνουμε βήματα μπροστά. Η καλύτερη στιγμή σε αυτές τις δύο περιόδους, έχετε πρόχειρη να μου πείτε, η καλύτερη στιγμή στο Περιφερειακό Συμβούλιο ή με τις αρμοδιότητες που είχατε? Κοιτάξτε, το Περιφερειακό Συμβούλιο και την προηγούμενη θητεία και την προπροηγούμενη ήταν ένα πολιτισμένο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν είχαμε πολλές αντεγκλήσεις μεταξύ μας και όλες οι προσπάθειες έγιναν για το καλό του τόπου. Εγώ με ικανοποίηση, αναπολώντας το τι έγινε όλη αυτή την περίοδο, θέλω να πω ότι σχεδόν ομόφωνα ή τέλος πάντων, αν όχι ομόφωνα, αναγνωρίστηκε από όλους η προσφορά της περιφέρειας Ηπείρου στον αγώνα κατά της πανδημίας. Νομίζω αυτή είναι η κορυφαία στιγμή για την περιφέρεια Ηπείρου. Η περιφέρεια Ηπείρου έδωσε όλες τις δυνάμεις της σε αυτόν τον αγώνα. Πάμε εδώ τώρα, να ρίξουμε μια παρένθεση τώρα, γιατί εντάξει, εμείς νομίζουμε, οι περισσότεροι από εμάς νομίζουμε ότι έχουμε τελειώσει με την COVID. Δεν έχουμε τελειώσει όμως με την COVID. Υπάρχουν αυξημένοι θάνατοι μεγαλύτερης ηλικίας συμπολιτών ή και ανθρώπων που έχουν υποκείμενα νοσήματα. Διαβάζω κείμενα για εκρηκτικό πιθανό κοκτέιλ, εκρηκτικό πιθανό συνδυασμό γρήπης και COVID τους επόμενους μήνες. Έρχονται νέα εμβόλια. Για πείτε μας έτσι την κατάσταση που περιμένουμε τους επόμενους μήνες και τα εμβόλια που έχουμε να την αντιμετωπίσουμε. Όπως σας είπα, κύριε Ντόκα, έγιναν πολύ μεγάλα βήματα στον κορονοϊό και η περιοχή μας, η περιφέρεια Ηπείρου, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες ήταν πιθανότατα από εκείνες οι οποίες πλήρωσαν το λιγότερο τίμημα στον κορονοϊό. Οργανώθηκαν σχεδόν σε μηδενικούς χρόνους τα νοσοκομεία μας. Πρέπει να σας πω ότι σε σχέση και με τα νοσοκομεία της υπόλοιπης επικράτειας, εμείς έχουμε δύο μεγάλα νοσοκομεία στα Γιάννενα με αρνητική πίεση. Νοσηλεύσαμε ασθενείς όχι μόνο από όλες τις περιοχές της Ηπείρου, αλλά και από γειτονικές περιοχές και από τη γειτονική Βόρειο Ήπειρο και την Αλβανία με μεγάλη επιτυχία. Ο κορονοϊός έχει αλλάξει τη μορφή του από πολύ σοβαρή και άγνωστη εμπολής νόσος σε μας,
και θα σας θυμίσω εδώ πόσο τρομαγμένοι ήμασταν όταν άρχισε ο κορονοϊός και είχαμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε πάλι σε αυτό εδώ το στούντιο και ήμασταν πολύ τρομαγμένοι τότε, θυμάστε. Φοβόμασταν να περπατήσουμε δίπλα από έναν άλλον άνθρωπο. Δεν ξέραμε πώς μεταδίδεται η νόσος. Mm-hmm. Το ξέραμε πόσο μεταδοτική είναι, αλλά δεν ξέραμε αν σε πόση απόσταση πρέπει να κάτσουμε. Κάναμε μια πρώτη συζήτηση εδώ πριν χαρακτηριστεί πανδημία. Η COVID, το θυμάμαι σαν τώρα. Ναι, τώρα πού βρισκόμαστε. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την πάροδο του χρόνου κάναμε τους εμβολιασμούς με ένα υποδειγματικό σύστημα, με τάξη. Όλοι όποιοι ήθελαν να εμβολιαστούν εμβολιάστηκαν, πολύ λίγοι ήταν αυτοί που δεν εμβολιάστηκαν και έτσι η νόσος του COVID από μια πολύ θανατηφόρα νόσος που πέθαιναν πολλοί άνθρωποι από αυτήν έγινε τώρα μια νόσος η οποία διαδράμει ήπια στους νέους ανθρώπους, στους υγιείς ανθρώπους και στους μέσης ηλικίας ανθρώπους. Δυστυχώς λίγοι συμπολίτες μας, οι περισσότερο ηλικιωμένοι, οι ανοσοκατασταλμένοι, εκείνοι οι οποίοι έχουν νοσήματα φθοράς, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το νόσημα. Και ακόμα έτσι πιο λυπηρό είναι ότι υπάρχουν και μερικοί συμπολίτες μας οι οποίοι είτε έχουν αυτά τα νοσήματα είτε δεν τα έχουν και δεν επιθυμούν για κάποιο λόγο να εμβολιαστούν. Είτε γιατί δεν θέλουν οι ίδιοι, δεν τους επιτρέπει ο γιατρός τους. Αυτοί ακριβώς είναι αυτοί στους οποίους αναφέρεστε και υποφέρουν τώρα και πολλές φορές χάνουν και τη ζωή τους. Τι θα γίνει, κυρία Τσιάρα, τώρα με την κοινή γρήπη και την COVID, γιατί έρχεται φθινόπωρο, μπήκαμε στο φθινόπωρο. Αυτή την περίοδο παρατηρούμε μια αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού. Πάρα πολλοί άνθρωποι επέστρεψαν από τις διακοπές τους. Ξέρετε, στις διακοπές υπάρχει μια ελευθεριότητα, συνωστισμός. Είμαστε όλοι λίγο πιο χαλαροί. Άλλωστε το έχουμε ανάγκη αυτό να το κάνουμε μετά τους περιορισμούς των προηγούμενων 2-2,5 χρόνων. Και σε αυτό πιθανότατα και στην επισκεψιμότητα που είχαμε στην περιοχή μας οφείλεται αυτή η αύξηση των κρουσμάτων. Το θέμα μας είναι να καταφέρουμε να μην συνυπάρξει στον ίδιο άνθρωπο ο κορονοϊός με τη γρήπη. Ξέρετε, ο κορονοϊός τώρα ενδεχομένως στους υγιείς είναι μια πιο ελαφριά νόσος. Διαδράμει πιο ελαφριά από την κοινή γρήπη, την εποχική γρήπη που βιώνουμε κάθε χρόνο. Και αυτό γιατί έχουν ένα τάλαντο να παίρνουν ο ένας από τον άλλον γενετικό υλικό και είναι άδειλο το τι θα γίνει. Ο ιός που θα δημιουργηθεί, αν θα είναι πιο επιθετικός, λιγότερο επιθετικός, θα σκοτώνει περισσότερο, θα μεταδίδεται περισσότερο. Άρα πρέπει να αποφύγουμε τον συνδυασμό, αυτό το κοκτέιλ κοινής γρήπης έτσι, και COVID. Και πώς γίνεται αυτό. Και ποιο είναι το όπλο που έχουμε. Δεν έχουμε άλλο όπλο, κύριε Ντόκα, από τον εμβολιασμό. Εμβολιασμός απέναντι στην εποχική γρήπη, ο οποίος θα αρχίσει, πιστεύω, μέσα τέλος Οκτωβρίου και θα κορυφωθεί εκεί γύρω στις γιορτές των Χριστουγέννων. Και ένα νέο εμβόλιο που περιμένουμε για τον κορονοϊό, το οποίο δεν θα είναι νέο εμβόλιο, απλά θα είναι τροποποιημένο εμβόλιο, έτσι ώστε να είναι δραστικό και έναντι αυτής της παραλλαγής του ιού που τώρα ταλαιπωρεί τους συμπολίτες. Και μπορεί να γίνουν τα δύο εμβόλια κοντά-κοντά. Τα εμβόλια μπορούν να γίνονται ή την ίδια μέρα καμιά φορά συνιστούμε για λόγους έτσι περισσότερης προσοχής και αξιολόγησης των ανεπιθυμήτων ενεργειών που και για τα δύο εμβόλια είναι πολύ λίγες να γίνονται με απόσταση μεταξύ τους έτσι ώστε να αποφεύγουμε τη σύγχυση μεταξύ των ανεπιθυμήτων ενεργειών. Πιστεύω ότι διδαχθήκαμε την περίοδο της πανδημίας και έτσι θα προχωρήσουμε. Κλείνω την παρένθεση. Θα κλείσουμε βέβαια με την υποψηφιότητά σας. Τι λέτε στον κόσμο εν ώψη των εκλογών στις 8 Οκτώβρη για τη δική σας υποψηφιότητα αλλά και για την παράταξή σας, την αξιοβίωτη ανάπτυξη, την παράταξη Καχρεμάνη. Κοιτάξτε κύριε Ντόκα, εγώ θα ήθελα να είμαι πάλι υποψήφια και θα ήθελα να επανεκλεγώ και αυτή τη φορά πιθανότατα να έχω τη δυνατότητα με όσα έχω αποκομίσει από τις δύο προηγούμενες θητείες μου να είμαι λίγο περισσότερο παραγωγική και βοηθητική για τους συμπολίτες μας. Η αξιοβίωτη ανάπτυξη έχει αποδείξει ότι ενδιαφέρεται για τον τόπο μας, για τους συμπατριώτες μας. Έχουμε τη φωτισμένη ηγεσία του Περιφερειάρχη μας, του Αλέκου του Καχρημάνη και πραγματικά στην επόμενη θητεία πιστεύω ότι θα αναδειχθούν
συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας και δραστηριότητες, τις οποίες εξαιτίας πολλών παραγόντων, ένας από αυτούς ήταν και η πανδημία, την οποία αναλύσαμε προηγουμένως, που μας έκαναν λιγάκι να τα παραμελήσουμε. Επιπλέον δε, ήδη έχει συστηθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θέλω να πιστεύω ότι θα δώσουμε στους νέους αποφύτους του Πανεπιστημίου μας και στους νέους φοιτητές μας τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους, να μείνουν στον τόπο. Ξέρετε, τα Γιάννενα και η Ήπειρος ήταν πάντα μια περιοχή άγωνη. Δεν είχαμε πολλές δυνατότητες, ούτε πολύ μεγάλη παραγωγή, κτηνοτροφία, λίγο γεωργία. Όλα αυτά ήταν αυτά που κράτησαν τον κόσμο. Τώρα έχουμε το πανεπιστήμιό μας, έχει διευρυνθεί το πανεπιστήμιό μας, έχουμε και άλλες σχολές. Αυτό έγινε με την ενοποίηση με το πρώην τεχνολογικό ίδρυμα Ηπείρου. Έχουμε πλέον μεγάλες δυνατότητες, έχουμε αποφύτους οι οποίοι είναι εξαιρετικά επιθυμητοί για απορρόφηση στο εξωτερικό. Εμάς ο στόχος μας είναι να τους κρατήσουμε αυτούς εδώ στον τόπο μας, να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους εδώ στον τόπο μας, να προσφέρουν εδώ στον τόπο μας. Αυτό είναι το στοίχημα για τα επόμενα χρόνια, για την επόμενη θητεία αυτής της Περιφερειακής Αρχής και έχουν γίνει αρκετά βήματα σε αυτό. Πρέπει να βοηθήσουμε και το Πανεπιστήμιο μας να αποκτήσει και αυτό εξωστρέφεια, να έρθει κοντά στην κοινωνία για να μπορέσουμε να πάμε στην Ήπειρο της επόμενης δεκαετίας. Στην Ήπειρο που θα είναι φιλική για τα παιδιά της που ήρθαν εδώ από τους τόπους τους ή είναι εδώ ή κατάγονται από εδώ, να μείνουν εδώ και να δραστηριοποιηθούν εδώ, να αναδείξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας, όχι μόνο στον τουρισμό όπου έχουν γίνει αρκετά βήματα, αλλά και δραστηριότητες που υπήρχαν παλιά, να τις αναδείξουμε αυτές, να τις προχωρήσουμε, να τις προσαρμόσουμε στο σύγχρονο κόσμο. Και αυτά είναι τα στοιχήματα για την επόμενη περιφερειακή θητεία, αν οι συμπολίτες μας τιμήσουν την αξιοβίωτη ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Τσιάρα. Να είστε καλά. Σας και ευχαριστώ. Εγώ, κύριε Ντόκα, σας ευχαριστώ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε σε κάτι